Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Μουτσιάνο, όπως ήδη προανήγγειλα, δόκτορα οικονομικών επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Μουτσιάνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Τσόμπα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Κύριε Μουτσιάνα, αφορμή, γιατί τα λέμε έτσι κάποιες φορές, για την σημερινή μας τηλεοπτική συνάντηση, ήταν ένα πολύ ωραίο άρθρο που διάβασα. Μια ανάλυση που κάνατε ουσιαστικά για τον πρωτογενή τομέα και τη δημοσιονομική ισορροπία στην εφημερίδα Μακεδονία. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο-τρία πράγματα, γιατί τώρα τα αγροτικά, αυτές τις ώρες είναι και οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Έχουν μπει αυτές τις ημέρες στην κορυφή, έχουν έρθει της επικαιρότητας. Όλος ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται, γιατί κακά τα ψέματα ο αγροτικός τομέας δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά αφορά όλους μας με κάποιο τρόπο, γιατί αφορά πολύ την οικονομία μας. Αυτό ακριβώς, κυρία Τσόρμπα. Ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος θα έλεγα ότι έχει και εθνικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά για την ερήμωση της υπαίθρου, το γεγονός ότι αρκετοί νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά για να μετακινηθούν προς τα ημιαστικά και στα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα μιλάμε για την αθεκτικότητα των πόλεων, η οποία δοκιμάζεται, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δυστυχώς δεν έχει υπάρξει μια μακροπρόθεσμη πολιτική από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα για να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στα χωριά, για να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει οποιαδήποτε πολιτική διαμορφωθεί να έχει έναν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και να δούμε πραγματικά το γεγονός ότι η συμβολή του πρωτογενούς τομέα δεν αξιολογείται μόνο και δεν θα πρέπει να προσμετράται μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά θα πρέπει να δούμε τα τεράστια ωφέλη που έχει για την ελληνική κοινωνία. Η αλήθεια είναι, από ό,τι διάβασα και από τις εξελίξεις, από την συνάντηση που είναι σε εξέλιξη, έχει υπάρξει μια ικανοποίηση των αγροτών. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παροχή, εξασφάλισε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 2-8 χρόνια και θα υπάρξει επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ένα ποσό μέχρι τέλη Μαρτίου που φτάνει... Προκαταβολή της επιστροφής, ναι. Επομένως, μιλάμε για μια σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας. Ο άλλος παράγοντας που θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση, και νομίζω ένας παράγοντας που λήφθηκε υπόψη και από τους αγρότες, οι οποίοι προσήλθαν στο διάλογο με μια λογική, πολύ έτσι θετική, καλής διάθεσης και συναντήληψης σε κάποια πράγματα, είναι ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας είναι πολύ συγκεκριμένα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι έχουμε προέλθει από παρατεταμένες κρίσεις, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την δημοσιονομική ισορροπία. Με άλλα λόγια, με πιο απλά λόγια, κυρία Τσόρμπα, τα χρήματα που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός, τα χρήματα που υπάρχουν στο Ταμείο του Ελληνικού Κράτους είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια υπερβολική παροχολογία προς τη μία ή προς την άλλη κοινωνική. Ναι, αυτό ισχυρίζεται βεβαίως η κυβέρνηση, αυτό είναι το επιχείρημά της. Από την άλλη, εμείς που μιλάμε καθημερινά με μπλόκα και αγρότες από τα μπλόκα, μιλάνε για θέμα επιβίωσης πια. Επομένως, όντως πρέπει να είναι μια γενναία πολιτική, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ασπιρίνη τώρα του συμπτώματος, δηλαδή έχουν πρόβλημα επιδοτής κλπ. Να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη γνώμη μας πολύ πιο σφαιρικά το ζήτημα της αγροτικής οικονομίας και της καλλιέργειας. Κυρία Τσόρμπα, συμφωνώ απόλυτα, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική με τη λογική πάγιας και διαρκούς αντιμετώπισης κάποιων προβλημάτων. Εγώ θα προσέθετα σε αυτό που είπατε, ότι μιλάμε για επιβίωση με αξιοπρέπεια. Όλα αυτά τα αιτήματα, έτσι όπως εκφράστηκαν από τους αγρότες, έχουν ένα κοινό παρανομαστή: επιβίωση με αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να γνωρούμε το γεγονός, κυρία Τσόρμπα, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι αλληλείς, οι κτηνοτρόφοι ζουν σε ένα περιβάλλον υπερβολικής αβεβαιότητας. Εάν η παραγωγή πάει καλά, εάν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και η παραγωγή πάει καλά, τότε όντως μπορεί να έχουν έτσι ικανοποιητικά έσοδα, τα οποία βέβαια εξαιτίας του υψηλού κόστους του πετρελαίου, των φυτοφαρμάκων, βλέπουν όλα αυτά τα έσοδα να εξαμεμίζονται. Εάν δεν πάει καλά, και είναι κάτι το οποίο καμιά φορά το αγνοούμε, αν δεν πάει καλά η παραγωγή, δυστυχώς μπορεί να χάσουν μια ολόκληρη χρονιά. Επομένως, η αβεβαιότητα στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως πολύ σωστά το διατυπώσατε, Είναι σημαντικό να δούμε το θέμα του πρωτογενούς, της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέας, όχι περιστασιακά και όποτε οι φίλοι αγρότες παρεμβαίνουν με κάποιες κινητοποίησεις, αλλά να το δούμε σφαιρικά με ένα πιο δομικό, αν θέλετε, τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης, να δώσουμε κίνητρα και να νιώσουν ασφάλεια και αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε, κύριε Μουτσιάνα, θα πρέπει να το δούμε και ευρωπαϊκά. Και τώρα, επειδή έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας, ας δούμε και ποιοι άνθρωποι μπορούν να προωθήσουν αυτά τα ζητήματα και ευρωπαϊκά. Γιατί κακά τα ψέματα, ιδιαίτερα οι νότιες χώρες, έχουμε κοινά στοιχεία σε σχέση με την αγροτική μας πολιτική. Θα έπρεπε να έχουμε, γιατί και οι επιδοτήσεις και οι ΚΑΠ και λοιπά θα πρέπει να ανανεωθούν προς το καλύτερο. Αυτό ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα, έτσι, αν θέλετε, καθολικό αίτημα όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Σίγουρα υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που μας συνδέουν με τις άλλες χώρες, ειδικά τις χώρες όπως είναι η Ιταλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αλλά και απ' την άλλη στο γεγονός ότι πρέπει αυτός ο κλάδος να παραμείνει ζωντανός. Επιτρέψτε μου να πω πάντως, κυρία Τσόρμπα, ότι τουλάχιστον από τη δική μου αντίληψη και με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα, θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιλήφθηκε την σοβαρότητα των αιτημάτων και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική, αν θέλετε, ενός πιθανού δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Δεν έχουμε τα δημοσιονομικά αποθέματα και δεν θα πρέπει να, αν θέλετε, να βάλουμε σε κίνδυνο το σύνολο της κοινωνίας. Επομένως, θα έλεγα ότι σταδιακά, ναι, ικανοποιείται ένα μέρος των αιτημάτων των αγροτών. Έχω την αίσθηση ότι θα φύγουν ικανοποιημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ανοίξει μια πιο ευρεία, μια πιο συνολική συζήτηση, μέσα από την οποία να προκύψουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και όχι πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά θα κάνουν διαχείριση ζητημάτων. Ξέρετε, κύριε Μουτσιάνα, με εξαίρεση τον αποκλεισμό δρόμων, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος κατανοεί το πόσο σημαντικό είναι να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, όχι μόνο από αλληλεγγύη για να στηριχτούν οι άνθρωποι που ζουν από αυτό το πράγμα, αλλά και για το λόγο της εθνικής οικονομίας που λέγαμε, και για το θέμα του δημογραφικού και για το θέμα της αποκέντρωσης. Δηλαδή, για πάρα πολλούς λόγους είναι σημαντικό να υπάρξει, εγώ θα έλεγα, όχι απλώς να στηριχτούν, αλλά να υπάρξουν κίνητρα για ανασυγκρότησης γενικότερη σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Όμως, από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τεράστια απόκληση από το χωράφι στο ράφι των τιμών, για να περάσουμε και στο θέμα της ακρίβειας. Και εκεί δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος, εκτός αν δεν υπάρχει πρόθεση να βρεθεί ο τρόπος, η διάθεση μάλλον, έτσι ώστε οι αγρότες να παίρνουν περισσότερα χρήματα από αυτά που εμείς έτσι κι αλλιώς δίνουμε και χάνονται στους ενδιάμεσους, κύριε Μουτσιάνα. Είναι πραγματικότητα ότι η απόκληση των τιμών των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Επομένως, μιλάμε για ένα πρόβλημα με δομικά χαρακτηριστικά, μιλάμε για μια χρόνια παθογένεια. Εκτιμώ ότι το ζήτημα το έχουμε αναλύσει, έχουμε συμβάλει και εμείς οικονομολόγοι σε αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι οι περισσότεροι έλεγχοι, το θέμα είναι ο έλεγχος των ενδιαμέσων και σίγουρα να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία, η πολιτική βούληση για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που είναι εσχροκέδια, είναι το φαινόμενο της εσχροκέδειας. Δεν είναι εύκολο φαινόμενο το να αντισταθμίσουμε την εσχροκέρδεια. Δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς μιλάμε για την ελληνική οικονομία και βλέπουμε ότι αυτή η εσχροκέρδεια ουσιαστικά τροφοδοτεί και τον πληθωρισμό της απληστίας, τον πληθωρισμό των κερδών, με συνέπεια αυτό να επιβαρύνει πολύ σημαντικά τους οικογενειακούς προπολογισμούς και οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν αυτά τα προϊόντα να μην παίρνουν ως έσοδα αυτά που θα έπρεπε να πάρουν. Στο συγκεκριμένο κλάδο, στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε. οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, βλέπουμε το αρμόδιο Υπουργείο να περνά συστηματικούς ελέγχους, να καταγράφονται πρόστιμα και το πλαίσιο φαίνεται ότι λίγο, αν θέλετε, γίνεται πιο περιοριστικό για αυτούς που έχουν την διάθεση να σκοκερδίσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι είναι και μια καλή αφορμή έτσι, σε αυτή την κατάσταση όπου ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ ψηλός, ειδικά στα βασικά είδη διατροφής και στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, να το δούμε το θέμα πολύ σοβαρά και να βάλουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο της εσχροκέρδειας. Έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσονται τα οικονομικά, κύριε Μουτσιάνα, θα ακούτε κι εσείς, πολλοί κόσμος λέει αρχίζουμε και έχουμε καλά θετικά νούμερα, δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια, δείχνουν κάποιοι δείκτες να ανεβαίνουν, το ένα το άλλο, αλλά ο Έλληνας ζορίζεται πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό δεν έχει περάσει ακόμη, να το πω έτσι, στην τσέπη μας λόγω της ακρίβειας, υψηλό κόστος ενέργειας και όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Είναι θέμα χρόνου, λέτε, και εφόσον πέσει ο πληθωρισμός να το δούμε και στην τσέπη μας, ή θα είμαστε συνεχώς σε μια τέτοια κατάσταση προσπαθώντας να εξισορροπήσουμε τα δημοσιονομικά μας, να εξηγιανθούμε όσο γίνεται, αλλά οι οικογένειες, οι πολίτες θα παίρνουν δύσκολα? Κυρία Τσόρμπα, έχουμε τα εξής δεδομένα. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια φάση σταδιακής ανάκαμψης και θα έλεγα ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικός. Αυτό σημαίνει μακροοικονομικά ότι η οικονομία πηγαίνει καλά. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ανάλυση μας είναι το γεγονός ότι η καθημερινότητα των πολιτών δυστυχώς είναι οικονομικά δύσκολη, κάτι το οποίο οφείλεται στις υπερβολικά υψηλές τιμές και όλη αυτή η κρίση δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι πρόκειται από εξωγενείς παράγοντες. Η δική μου εκτίμηση, και θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη, είναι ότι από τη στιγμή που θα δούμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, γεγονός που θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και θα αυξήσει και το διαθέσιμο εισόδημα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εφαρμόζονται πολιτικές όχι μόνο σταθεροποίησης αλλά και σταδιακής ανασυγκρότησης και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε καλύτερες ημέρες. Νομίζω το στίχημα για την ελληνική κυβέρνηση και το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών είναι να μπορέσει να περιορίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το μελανό αποτύπωμα των υψηλών τιμών του πληθωρισμού, έτσι ώστε να μπορέσει, να το πούμε απλά, να ανασάνει ο κόσμος. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Μουτσιάνα, είστε καθηγητής δόκτωρ οικονομικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είστε και νέος άνθρωπος, γνωρίζετε από κοντά το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Ήθελα μια άποψή σας για αυτή την προώθηση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, γνωρίζοντας ότι έχει ξεσηκώσει πάρα πολλούς φοιτητές και πολλούς ακαδημαϊκούς που διαφωνούν. Κυρία Τσόρμπα, να δηλώσω με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι είμαι υπόερ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία θα λειτουργούν μέσα σε ένα σοβαρό και αυστηρό εποπτικό, αν θέλετε, πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε οποιαδήποτε ιδεολογική αντίληψη, ιδεολογική αγκύλωση, ιδεολειψία να μας κρατήσει κάτω και να βυθίσει όλη το βάθμια εκπαίδευση προς τα κάτω. Ναι, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, με συγκεκριμένους όρους και κανόνες και φυσικά με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν έχουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να φοβηθούν τίποτα από τα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα έλεγα, και επιτρέψτε μου το σχόλιο, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια κινδυνεύουν κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν αυθαίρετα και κατεβάζουν τον σερβερ και απαγορεύουν τη δυνατότητα, δεν δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες φοιτητές να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις. Θα γίνει και δε από ό,τι διαβάζω για αυτό που συνέβη. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο. Κυρία Τσόρμπα, οι εποχές αλλάζουν με φοβερή ταχύτητα. Η τεχνολογία, η κοινωνία, η οικονομία πλέον κινούνται σε άλλους ρυθμούς. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να παραμένει δέσμια ενός άρθρου που ουσιαστικά ικανοποιήσε κάποτε κάποιες άλλες ανάγκες. Ναι, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, σε ένα σωστό πλαίσιο, και να είστε σίγουροι ότι αυτό το πλαίσιο και το περιβάλλον θα γίνει πόλος έλξης για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων από αγγλόφωνα και όχι μόνο πανεπιστήμια μεγάλης φήμης. Άρα σε μια συζήτηση με κάποιον που είναι αντίθετος καθηγητής ή οτιδήποτε θα ήσασταν μέσα για να κουβεντιάσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος είναι το σημαντικό, έτσι. Πολύ ωραία. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι και με δημόσια ιδρύματα, έχω την τύχη να συνεργάζομαι και με μη κρατικά ιδρύματα, επομένως έχω αντίληψη. Έχετε εμπειρία. Αντίληψη και εμπειρία και των δύο φορέων. Επομένως, σίγουρα εκτιμώ ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω σε μια τέτοια συζήτηση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Φωνάστε καλά. Γεια σας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με τον δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελίτσα Κύρη.